Χαίρετε αγαπητοί φίλοι, ο Χριστός να μας φωτίζει και η Παναγία να μας σκεπάζει. Η εκπομπή αυτή μαγνητοσκοπείται την Πέμπτη το μεσημέρι 10 Δεκεμβρίου για να μεταδοθεί από την τηλεόραση πρώτο ο Θεός την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου. Ο Δεκέμβριος, όπως και ο Ιούλιος και άλλοι μήνες, είναι μήνας διάσπαρτος με γιορτές Αγίων και βεβαίως με τη μεγάλη δεσποτική εορτή των Χριστουγέννων. Και βέβαια είναι γνωστή η κατάσταση την οποία βιώνουμε των περιοριστικών μέτρων και δυστυχώς τα είπαμε πολλές φορές των 2 μέτρων και 2 σταθμών, γιατί αυτό είναι κυρίως το σκανδαλώδες, τα οποία ισχύουν εις βάρος της Εκκλησίας. Δηλαδή άλλα πράγματα επιτρέπονται. Μου έλεγε κάποιος φίλος, ήρθε ένας συγγενής του αεροπορικός, ταξίδεψε, 100% πληρότητα στο αεροπλάνο. Δεν υπήρχε ούτε μία θέση άδεια στο αεροπλάνο. Στην Εκκλησία, σε ναούς ανεξαρτήτως εμβαδού, 4 άτομα μόνο. Είναι, δεν είναι για έναν άνθρωπο που είναι καλόπιστος, αυτό και μόνο φτάνει για να δείξει ότι έχουμε ένα διωγμό της Εκκλησίας και έχουμε μία δυσμενή μεταχείριση, το ελάχιστο που μπορεί να πει κανείς, μία δυσμενή μεταχείριση της Εκκλησίας. Όμως έχουμε ευχάριστα νέα. Βρέθηκε φάρμακο για αυτόν τον διαβόητο ιό, τον κορονοϊό, βρέθηκε φάρμακο και εγκρίθηκε, διαβάζω, πριν από ένα μήνα ακριβώς, επαναλαμβάνω 10 Δεκεμβρίου γράφω την εκπομπή, 10 Νοεμβρίου, ανήμερα του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκου, 10 Νοεμβρίου, εγκρίθηκε από την αρμόδια υπηρεσία στις Ηνωμένες Πολιτείες φάρμακο κατά του κορονοϊού. Ακούσατε τίποτε? Πέρασε ένας μήνας, ακούσατε τίποτε? Όχι. Και βεβαίως από το πρωί στο βράδυ μας ζαλίζουν με τα εμβόλια. Και φόβος και τρόμος, τόσοι διασωληνωθήκαν, τόσοι πεθάνανε κλπ. Δεν αμφισβητεί κανείς ότι υπάρχει ο ιός και ότι ο ιός είναι επικίνδυνος. Έχει μάλιστα αλλάξει συμπεριφορά, το είπαμε και σε προηγούμενες εκπομπές, έχει αλλάξει συμπεριφορά. Δεν χρειάζεται να είσαι επιδημιολόγος για να το δεις αυτό. Σε σχέση με το πώς ήταν πριν από 2 μήνες και νωρίτερα. Τώρα είναι πολύ επιθετικός. Μεταλλάχθηκε, τον μεταλλάξανε, κάνανε κάτι άλλο, δεν ξέρω. Το σίγουρο είναι πάντως ότι υπάρχει αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Τα ευχάριστα λοιπόν νέα από τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ότι έχει βρεθεί φάρμακο. Και σας διαβάζω ένα κατεπήγον εξώδικο αίτημα του δικηγόρου Νίκου Αντωνιάδη, δικηγόρου Αθηνών, προς τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Υγείας. Τι λέει λοιπόν με ημερομηνία 9 Δεκεμβρίου. Σήμερα είπαμε που γράφουμε είναι 10 Δεκεμβρίου, 9 Δεκεμβρίου, Τετάρτη. Ο κύριος Αντωνιάδης λοιπόν στέλνει αυτό το κατεπήγον εξώδικο αίτημα προς τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, Πρωθυπουργό Βασίλειο και Βασίλειο Κικίλια, Υπουργό Υγείας. Κύριοι, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, η Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων, FDA, έδωσε την 10η Νοεμβρίου του 2020 επίγουσα έγκριση κυκλοφορίας στο φάρμακο ΤΑΔΕ της φαρμακευτικής εταιρείας Eli Lilly. Η ονομασία του φαρμάκου, ας το πω και αυτό γιατί μπορεί κάποιοι να το ψάξουν. Bamlanivimab. Bam, μία λέξη. Lanivimab, μία λέξη. Της φαρμακευτικής εταιρείας Eli Lilly. ΙΤΗ, δηλαδή ένα μονοκλονικό τεχνητό αντίσωμα το οποίο ενισχύει τις άμυνες του ανοσοποιητικού συστήματος κατά του κορονοϊού. Πολλοί ειδικοί επιστήμονες όπως ο καθηγητής και διευθυντής κλινικής φαρμακολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Δημήτριος Κούβελας έχουν καταστήσει σαφές ότι το φάρμακο αυτό θα μπορούσε με τα βεβαιότητος να αποτρέψει την νοσηλεία μεγάλου αριθμού ανθρώπων
και κατά συνέπεια τις επακόλουθες διασωληνώσεις και τους θανάτους ασθενών από τον κορονοϊό. Και παραθέτει εδώ πέρα ένα βίντεο στο YouTube και ένα δημοσίευμα στην εφημερίδα Ναυτεμπορική. Το δημοσίευμα στην Ναυτεμπορική λέει «Κορονοϊός, ΗΠΑ, Ηνωμένες Πολιτείες, εγκρίθηκε το πρώτο φάρμακο αντισωμάτων της Eli Lilly». Eli Lilly είναι η εταιρεία. Καθώς πληροφορούμε, παρένθεση, καθώς πληροφορούμε, γιατί μιλούσα τις προάλλες του Αγίου Νικολάου με κάποιον φίλο, πήρα να τον πω τα χρόνια πολλά και μου λέει ευχάριστα νέα, τα άμαθες, λέω όχι. Ένας πατριώτης μας λέει, Εκοζάνης, είναι στέλεχος στην εταιρεία τη φαρμακευτική του Donald Trump. Ο Donald Trump, ως γνωστόν, τον οποίο τον πολεμού λυσοδός, το κατεστημένο, έχει ανάμεσα στα άλλα και φαρμακευτική εταιρεία ή φαρμακευτικές, είναι δισεκατομμυριούχος. Βρέθηκε λοιπόν φάρμακο και πιθανότατα η θεραπεία που έκανε ο Τραμπ και μπήκε για 2-3 μέρες στο νοσοκομείο και βγήκε και όλο αυτό που κυκλοφόρησε και για το φάρμακο που ήρθε για τον Αρχιεπίσκοπο τον κύριο Ιερώνυμο από τις Ηνωμένες Πολιτείες με τα μονοκλονικά αντισώματα, προφανώς είναι αυτό. Είναι αυτό. Και είπε λοιπόν ο φίλος, ο Νικόλος που γιόρταζε και μιλήσαμε στο τηλέφωνο, μου λέει ευχάριστα νέα, λέει, ο συμπατριώτης μας τάδε που ο γιος του είναι στην Αμερική και είναι στέλεχος στην εταιρεία τη φαρμακευτική του Donald Trump, μου είπε ο πατέρας ότι βρήκανε, λέει, το φάρμακο και έχει ένα μήνα που το βρήκανε εδώ, γιατί κανείς δεν μιλάει γι' αυτό. Προφανώς βάλτε το μυαλό να δουλέψει, γιατί δεν μιλάνε. Λοιπόν, τα μονοκλονικά αντισώματα λοιπόν είναι, δεν ξέρω αν είναι το φάρμακο, αλλά είναι ένα φάρμακο. Εδώ όμως εστιάζουν μόνο στο εμβόλιο και στα εμβόλια και θα πούμε, θα μιλήσουμε σήμερα στο πρώτο μέρος της εκπομπής που έχει σχέση με την επικαιρότητα, μιλούμε ακριβώς για αυτά. Συνεχίζω όμως το έγγραφο του δικηγόρου Αθηνών Νίκου Αντωνιάδου, το οποίο απευθύνεται στον Πρωθυπουργό και στον Υπουργό Υγείας. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση σας έχει προβεί στην παραγγελία εκατομμυρίων εμβολίων από την εταιρεία Pfizer, καθώς και των ειδικών ψυγείων που απαιτούνται για το εμβόλιο αυτό, και ότι ούτε το εμβόλιο αυτό έχει ακόμη εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα σλόγγαν, ένα σύνθημα της εκπομπής αυτής είναι «Βάζουμε το μυαλό να δουλέψει». Γιατί αυτή η μεγάλη βιασύνη, πρεμούρα, πριν ακόμη εγκριθεί το εμβόλιο, παραγγείλαμε εκατομμύρια δόσεις και φέρουμε και τα ψυγεία, γιατί αυτό της Pfizer διατηρείται στους μείον 70-80 βαθμούς και θέλει ειδικά ψυγεία. Τη στιγμή που υπάρχουν και άλλα εμβόλια, όπως το ρωσικό και το κινέζικο, που δεν είναι mRNA που επεμβαίνουν στο ανθρώπινο γονιδίωμα, είναι από ό,τι διαβάζω συμβατικά εμβόλια, αυτά γι' αυτά δεν συζητάει κανείς και μάλιστα απειλήθηκε, λέει, η Ουγγαρία, η οποία σκεφτόταν να πάρει το ρωσικό εμβόλιο, απειλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι κοιτάξτε, αν το κάνετε αυτό θα έχετε κυρώσεις, πρέπει να πάρετε μόνο τα δικά μας, ας το πω, δηλαδή της Pfizer, το άλλο της AstraZeneca και της Moderna, η οποία είναι η εταιρεία που έχει ο Bill Gates με τον Anthony Fauci, τον επιδημιολόγου που παρουσιάζεται εκεί πέρα στην Αμερική, ότι είναι ο μέγας, ας πούμε, η δήμον για το αντικείμενο αυτό. Υπάρχουν όμως οι δήμονες των οποίων οι γνώμες δεν ακούγονται, παραθεωρούνται, όπως είναι ο ελπιδοφόρος Σωτηριάτης, θα σας διαβάσω ένα έγγραφό του σπουδαίο, όπως είναι ο δικός μας ο Γιάννης Ιωαννίδης στο Στάνφορντ στις Ηνωμένες Πολιτείες, το τι λένε αυτοί. Δεν το ακούμε, το ακούμε πολύ λίγο. Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε λοιπόν το έγγραφο του Αντωνιάδη προς τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Υγείας. Διαπιστώνουμε δηλαδή ότι έχει δοθεί ύποπτη προτεραιότητα στην πρόληψη και όχι στη θεραπεία.
χωρίς να δίδεται εξήγηση για την επιλογή αυτή, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί επιστήμονες. Και αναφέρει το βίντεο και τη δημοσίευση, όπου μιλάει ο κατεξοχήν αρμόδιος για το θέμα αυτό, ο καθηγητής της φαρμακολογίας Δημήτριος Κούβαλας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Επειδή όμως η επιλογή αυτή ευθύνεται για την νοσηλεία στα νοσοκομεία της χώρας και τους θανάτους εκατοντάδων συνανθρώπων μας Ελλήνων πολιτών, σας καλώ όπως άμεσα παράσχετε σχετικές επαρκείς εξηγήσεις. Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2020, ο εξοδίκος ετών Νικόλαος Γιώτα Αντωνιάδης, δικηγόρος Αθηνών. Λοιπόν, άρα αρχίζει όπως φαίνεται και χαλάει η σούπα την οποία έχουν ετοιμάσει με τόση επιμέλεια αυτοί και κυρίως ο αόρατος μαριονετίστας που τους συντονίζει σε παγκόσμιο επίπεδο, αρχίζει να χαλάει η σούπα και βγαίνουν και άλλοι. Δυστυχώς εμείς εδώ στην Ελλάδα είμαστε στον βαθύ ύπνο, αγαπητοί φίλοι, βαθύ ύπνο, αλλά στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες οι άνθρωποι έχουν αρχίσει ήδη και ξυπνούν, κάνουν διάφορες ενέργειες, από ακτιβιστικές διαδηλώσεις παραδείγματος χάρη σαν αυτό που είχε γίνει στο Βερολίνο 2 φορές, τη μία με 1 εκατομμύριο και την άλλη με 2 εκατομμύρια διαδηλωτές. Και μίλησε ο Ρόμπερτ Κένεντε, σας διαβάσω τι λέει για το εμβόλιο αυτό τώρα των Pfizer και των άλλων, ο Ρόμπερτ Κένεντε. Εδώ δυστυχώς τίποτα. Είμαστε, είπαμε, στον βαθύ ύπνο. Διαβάζω λοιπόν από αυτά που γίνονται στο εξωτερικό. Σάλλο έχει προκαλέσει άρθρο Γάλλου λοιμοξιολόγου για τους κινδύνους μετάλλαξης του ανθρώπινου DNA από το εμβόλιο. Η γαλλική εφημερίδα Φρανσουάρ είναι μία από τις γνωστές και έγκυρες εφημερίδες γαλλικές, δημοσίευσε στις 3 Δεκεμβρίου την επιστολή του καθηγητή λοιμοξιολογίας, είναι καθηγητής λοιμοξιολογίας, είναι ο κατεξοχήν αρμόδιος δηλαδή, Κριστιαν Περόν, είναι Γάλλος, με τίτλο «Εμβόλιο mRNA, ηχηρή έκκληση από τον καθηγητή Περόν», όπου αναπαράγει την ανοιχτή επιστολή του που δημοσίευσε ο ίδιος στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook και για την οποία μίλησε και στο Sud Radio. Και ξεκινάει ο καθηγητής, η Γαλλία που ζει έναν εφιάλτη εδώ και μήνες ξυπνάει. Σε πολλές πόλεις της όμορφης χώρας μας ο λαός διαδηλώνει για να ανακτήσει την ελευθερία του, για να απαιτήσει την επιστροφή στη δημοκρατία. Ως γιατρός εξειδικευμένος στις λοιμώδεις νόσους, με ομικρογιώτα το λοιμώδεις, μεταδοτικές, και ως πρόεδρος πολλών φορέων δημόσιας υγείας και συμβουλίων υγείας, συμπεριλαμβανομένων συμβουλίων επιεμβολίων, συνειδητοποιώ καθημερινά τις αβεβαιότητες που δημιουργούν φόβο και αυξανόμενη σύγχυση μεταξύ των συμπολιτών μας. Παραλείπω ένα τμήμα του άρθρου και πηγαίνω στα πιο ζουμερά. Πιο ανησυχητικό είναι ότι πολλές χώρες συμπεριλαμβανομένες της Γαλλίας, λέει ο καθηγητής της λοιμοξιολογίας Κριστιαν Περόν, λένε ότι είναι έτοιμες να ξεκινήσουν τον εμβολιασμό τις επόμενες εβδομάδες. Ήδη στην Βρετανία έχει ξεκινήσει και εδώ λένε ότι τον Ιανουάριο θα ξεκινήσει. Δηλαδή στις 7 Ιανουαρίου, όπως έχουν ανακοινώσει, εκτός αν δοθεί και άλλη παράταση, θα σταματήσει η καραντίνα και αμέσως μετά ξεκινούν τα εμβόλια. Εδώ. Τώρα πώς θα τους βγει, ελπίζω να μην τους βγει αυτός ο προγραμματισμός. Λοιπόν, καθηγητής Περόν, λένε ότι είναι έτοιμος να ξεκινήσει τον εμβολιασμό τις επόμενες εβδομάδες, ενώ η ανάπτυξη και η αξιολόγηση αυτών των προϊόντων, των εμβολίων, έχουν επιταχυνθεί και κανένα δεδομένο της αποτελεσματικότητας ή της επικινδυνότητας αυτών των εμβολίων δεν δημοσιεύθηκε έως σήμερα. Μιλάμε για τις 3 Δεκεμβρίου. Το χειρότερο είναι ότι τα πρώτα εντός εισαγωγικών εμβόλια που προσφέρονται δεν είναι εμβόλια, αλλά προϊόντα γονιδιακής θεραπείας. Θα εγχύσουν νουκλεϊκά οξέα που θα προκαλέσουν την παραγωγή στοιχείων του ιού από τα δικά μας κύτταρα. Δεν γνωρίζουμε απολύτως τις συνέπειες αυτής της ένεσης, επειδή είναι μία γίνεται για πρώτη φορά στον άνθρωπο.
Τι γίνεται αν τα κύτταρα ορισμένων εμβολιασμένων παραγάγουν πάρα πολλά υγιεινά στοιχεία προκαλώντας ανεξέλεγκτες αντιδράσεις στο σώμα μας? Οι πρώτες γονιδιακές θεραπείες θα είναι RNA, αλλά υπάρχουν projects, πώς το λένε στα ελληνικά, σχέδια, προγράμματα με DNA. Κανονικά στα κύτταρά μας το μήνυμα αποστέλλεται από το DNA στο RNA, αλλά το αντίστροφο είναι δυνατόν σε ορισμένες περιστάσεις, ειδικά επειδή τα ανθρώπινα κύτταρά μας από την πρωτόλια εποχή εμπεριέχουν τους λεγόμενους ενδογενείς ρετροϊούς ενσωματωμένους στο DNA των χρωμοσωμάτων μας. Αυτοί οι εξημερωμένοι εντός εισαγωγικών ρετροϊοί που μας κατοικούν είναι συνήθως μη επιθετικοί. Σε αντίθεση με τον ιό HIV για παράδειγμα, τον ρετροϊό του AIDS, αλλά μπορούν να παραγάγουν ένα ένζυμο αντίστροφη μεταγραφάς ικανή να μεταγράφει προς τα πίσω από το RNA στο DNA. Τώρα εμείς που δεν είμαστε ειδικοί, αυτά τα επιστημονικά δεν τα πολύ καταλαβαίνουμε, αλλά σημασία έχουν τα επόμενα. Έτσι, ένα RNA ξένο στο σώμα μας και χορηγούμενο με ένεση, ερχόμαστε στο ζουμί, θα μπορούσε να κωδικοποιήσει το DNA όπως και το ξένο, το οποίο στη συνέχεια μπορεί να ενσωματωθεί στα χρωμοσώματά μας. Υπάρχει επομένως πραγματικά ένας κίνδυνος να μετασχηματιστούν οριστικά τα γονίδια μας. Υπάρχει επίσης πιθανότητα από την τροποποίηση των νουκλεϊκών οξέων, των οαρίων ή των σπερματοζωαρίων μας, να μεταδώσουμε αυτές τις γενετικές τροποποίησεις στα παιδιά μας. Αντιλαμβάνεστε? Τα πρόσωπα που κάνουν την πρόθεση αυτών των γονιδιακών θεραπείων, λανθασμένα αποκαλούμενων ως εμβολίων, είναι μαθητευόμενοι μάγοι. Οχ, το χοντρά είναι ο καθηγητής, μαθητευόμενοι μάγοι, και παίρνουν τους Γάλλους και γενικότερα τους πολίτες του κόσμου για ειδικά χειρίδια, για πειραματόζωα. Μαθητευόμενοι μάγοι και παίρνουν τον κόσμο για πειραματόζωα. Καταλαβαίνετε τι λέει? Δεν θέλουμε να γίνουμε σαν τις ντομάτες και το καλαμπόκι, τα γενετικά τροποποιημένα, τα μεταλλαγμένα. Ένας ιατρικός υπεύθυνος ενός από τα φαρμακευτικά παρασκευαστικά εργαστήρια δήλωσε πριν από λίγες μέρες ότι ήλπιζε σε ένα αποτέλεσμα ατομικής προστασίας, αλλά δεν θα έπρεπε πολύ να ελπίζει σε έναν αντίκτυπο στη μεταδοτικότητα του ιού, επομένως επί της δυναμικής της επιδημίας. Τώρα εδώ δεν βγαίνει καλό νόημα, ίσως η μετάφραση δεν είναι καλή. Και τελειώνει. Αυτή είναι εμπολής μια συγκεκαλυμμένη παραδοχή ότι δεν είναι εμβόλιο. Κρίμα. Είμαι τόσο πολύ τρομαγμένος που πάντα ήμουν υπέρ των εμβολίων και έχω προεδρεύσει για χρόνια σε φορείς που διαμορφώνουν την πολιτική εμβολιασμού. Ενώ ο άνθρωπος λέει ότι δεν ήταν, ας πούμε, εναντίον των εμβολίων. Τώρα με αυτά που βλέπω λέει είμαι πολύ τρομαγμένος. Σήμερα πρέπει να σταματήσουμε αυτό το εξαιρετικά ανησυχητικό σχέδιο. Ο Λουί Παστέρ θα γυρίσει πλευρό στον τάφο. Τι είναι ο γνωστός μεγάλος Γάλλος εφευρέτης γιατρός στην έρευνα και θα γυρίσει πλευρό στον τάφο του, δηλαδή θα σκοθεί ο άνθρωπος, θα φρίξει. Η επιστήμη, η ιατρική ηθική και πάνω απ' όλα κοινή λογική πρέπει να αντιπαρατεθούν. Πού είστε ρε παιδιά, πού είστε, πού είναι οι Έλληνες, οι Έλληνες γιατροί, νομικοί, πνευματικοί άνθρωποι? Η επιστήμη, η ιατρική ηθική και πάνω απ' όλα η κοινή λογική πρέπει να αντιπαρατεθούν. Και η κοινή λογική, βάλτε το μυαλό να δουλέψει. Αυτά λέει λοιπόν ο Γάλλος καθηγητής της λοιμοξιολογίας Κριστιαν Περόν. Συγχρόνως έχουμε και μία άλλη Γαλλίδα γενετίστρια. Έχουμε σημαντικό αυτό, μία νομική ενέργεια η οποία ξεκίνησε από τον Μάικ Γίντον, τον οποίο τον ανέφερα και στην προηγούμενη εκπομπή, ο οποίος ήταν αντιπρόεδρος στο ερευνητικό τμήμα της Pfizer, που
πλασάρει τώρα το εμβόλιο αυτό, που δεν είναι εμβόλιο αλλά είναι γονιδιακή θεραπεία, όπως λέει ο Γάλλος καθηγητής. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, ο Mike Γίντον, προφανώς έχει συνείδηση που λειτουργεί, και σας είχα διαβάσει την άλλη φορά τι έλεγε, ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος και ότι θα είναι επικίνδυνο, μαζί με τον Γερμανό τον Wolfgang Vodark, τον οποίο και αυτόν τον είχαμε αναφέρει παλιότερα, ο οποίος ήταν και αυτός, είχε μια επιφυνότητα σε επίπεδο Γερμανίας αλλά και Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θέματα της υγείας. Αυτοί οι δύο λοιπόν, ο Γίντον και ο Vodark, ξεκίνησαν μια καμπάνια ενημέρωσης και συλλογής υπογραφών, και ήδη από ό,τι μαθαίνω έχουν υπογράψει πολλοί γιατροί. Μιλάμε για το εξωτερικό τώρα, στην Ελλάδα δεν ξέρω τι γίνεται. Μπορούν και πρέπει να υπογράψουν και Έλληνες, και το έχει ήδη κάνει ο κύριος Γάκης, ο Δημήτρης ο Γάκης, ο οποίος είναι σπουδαίος γιατρός, είναι χειρουργός και έχει και μία παρεμβατικότητα στο θέμα αυτό, αυτού του πειρασμού που ζούμε με τον κορονοϊό και με τα εμβόλια και με όλα αυτά. Λοιπόν, το υπογράφει λοιπόν ο Γάκης, ο Δημήτριος Γάκης, χειρουργός, διατέλεσε πέρα από την χειρουργική, διατέλεσε και διευθυντής στο νοσοκομείο ΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης. Άρα λοιπόν συνδυάζει και εμπειρία στα θέματα τα διοικητικά, πέρα από την επιστημονική για την ιατρική του επάρκεια. Ελπίζω και εύχομαι και άλλοι Έλληνες γιατροί να υπογράψουν αυτό το έγγραφο, το οποίο ζητάει από την Ευρώπη, από τον αρμόδιο φορέα, να ελεγχθεί εξονυχιστικά να ελεγχθούν εξονυχιστικά αυτά τα λεγόμενα εμβόλια mRNA, γιατί υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες ότι θα προκαλούν σοβαρές παρενέργειες μη αναστρέψιμες και κρούν τον κάθονα του κινδύνου λοιπόν οι δικοί. Άρα τα ευχάριστα νέα είναι αυτά, από τη μια μεριά ότι βρέθηκε φάρμακο, από την άλλη μεριά ότι αρχίζουν ήδη και ξυπνούν σε επίπεδο Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών επιστήμονες, γιατροί, και λένε stop, που πάμε εδώ πέρα. Γιατί όλη αυτή η μεγάλη, μεγάλη, πολύ μεγάλη βιασύνη, χωρίς δοκιμές να μπει στην κυκλοφορία ένα εμβόλιο το οποίο δεν έχει ξαναγίνει στον άνθρωπο, τέτοιο εμβόλιο. Σας διάβαζα την προηγούμενη φορά το άρθρο του καθηγητού Σωτηριάδη Αλπιδοφόρου από την Κύπρο, που έλεγε για τα είδη των εμβολίων και ότι αυτά τώρα δεν έχουν δοκιμαστεί, για πρώτη φορά βγαίνουν, και μάλιστα μέσα σε μερικούς μήνες, μέσα σε 7-8 μήνες. Λοιπόν, θέλετε κι άλλα να τα πούμε? Ο γνωστός Ρόμπερτ Κένεντι, γιος του δολοφονημένου Ρόμπερτ Κένεντι, έχει το ίδιο όνομα ο γιος με τον πατέρα, και ανιψιός του επίσης δολοφονημένου Τζον Κένεντι, Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, κάνει μια παρέμβαση και λέει τα πράγματα έξω από τα δόντια, όπως τα έχει πει και άλλες φορές. Τα πει και στο Βερολίνο και στην μεγάλη διαδήλωση των 2 εκατομμυρίων που μίλησε, και υπάρχουν πολλές τέτοιες παρεμβάσεις του και βιντεάκια και κείμενα στο διαδίκτυο, και ψάξτε τα να τα βρείτε. Λοιπόν, απομονώνω τώρα κάποια σημεία τα πιο σημαντικά εδώ πέρα. Υπάρχει το σχετικό βιντεάκι, αλλά εδώ πέρα έχω εγώ το κείμενο. Θα ήθελα να απευθύνω ένα επίγον μήνυμα αναφορικά με ερωτήσεις γύρω από το εμβόλιο του COVID-19, λέει ο Ρόμπερτ Κένεντι. Για πρώτη φορά στην ιστορία των εμβολιασμών, η τεχνολογία mRNA που χρησιμοποιείται παρεμβαίνει ευθέως στο γενετικό υλικό του δέκτη ασθενή, και κατά συνέπεια αυτό σημαίνει γενετική τροποποίηση, κάτι που έχει ήδη απαγορευτεί διεθνώς και θεωρείται εγκληματικό. Και συνεχίζει, η επέμβαση αυτή μπορεί να συγκριθεί με τα γενετικά μεταλλαγμένα τρόφιμα, μια πρακτική η οποία είναι επίσης αμφιλεγόμενη. Το εμβόλιο αυτό
είναι προβληματικό σε ό,τι αφορά την υγεία των λειπτών αυτών που θα το κάνουν, αλλά και την ηθική υπόσταση της υπόθεσης. Επίσης όμως είναι προβληματικό ως προς τη γενετική ζημία, η οποία σε αντίθεση με τη ζημία που προκαλούν άλλα εμβόλια, αυτή θα είναι μη αναστρέψιμη και ανεπανόρθωτη. Δηλαδή θα αλλάξει το ανθρώπινο DNA, αν μπορείτε να καταλάβετε τι σημαίνει αυτό. Αγαπητοί υποψήφοι λήπτες, θα πρέπει να ξέρετε ότι μετά τη λήψη του εμβολίου δεν θα είστε πλέον σε θέση να διαχειριστείτε τα συμπτώματα του εμβολίου με έναν αποτελεσματικό τρόπο. Θα πρέπει να ζήσετε με τις επιπτώσεις, καθώς δεν θα είστε σε θέση να απομακρύνετε τις τοξίνες από τον οργανισμό σας. Η ζημία θα είναι μη αναστρέψιμη, όπως κάθε άτομο το οποίο πάσχει από μία μόνιμη γενετική ανομαλία, όπως το σύνδρομο Down, η κυστική ίνωση και άλλα. Κατά τη γνώμη μου, αυτά τα εμβόλια νέας τεχνολογίας mRNA αντιπροσωπεύουν ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητος, το οποίο δεν έχει συμβεί ξανά στο παρελθόν και σε αυτή την κλίμακα. Το ξαναδιαβάσω. Κατά τη γνώμη μου, λέει ο Ρόμπερτ Κένεντι, αυτά τα εμβόλια, τα mRNA που επεμβαίνουν δηλαδή στο ανθρώπινο γονιδίωμα, το DNA, αντιπροσωπεύουν ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητος, το οποίο δεν έχει συμβεί ξανά στο παρελθόν και σε αυτή την κλίμακα. Και εδώ είναι και ένα τμήμα της δηλώσεως του Βόνταρκ που σας είπα, ο οποίος μαζί με το Γίντον κάνουν αυτό το petition που το λένε, την αίτηση δηλαδή προς τον αρμόδιο ευρωπαϊκό οργανισμό να μπλοκάρει, να σταματήσει αυτό το λεγόμενο εμβόλιο γιατί είναι επικίνδυνο. Λέει αυτός, ο οποίος είναι ειδικός πνευμονολόγος και είπα ότι έχει περάσει και από θέσεις ευθύνης σε θέματα υγείας στη Γερμανία αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το εμβόλιο το οποίο εμφανίζεται ως πολλά υποσχόμενο, λέει, στην πραγματικότητα θα πρέπει να απαγορευθεί καθώς εμπεριέχει γενετική μηχανική. Θέλετε επομένως να γίνετε ένα γενετικά μεταλλαγμένο ζόμπι ή ένα ζωντανό ρομπότ? Είναι επιλογή σας. Εγώ προσωπικά δεν το θέλω. Αυτό είναι δήλωση του Ρόμπερτ Κένεντι, ο οποίος αναφέρει αυτό που λέει ο Βόντερκ, έτσι, και λέει ο Κένεντι ότι θέλετε να γίνετε αμεταλλαγμένο ζόμπι, θέλετε να γίνετε ζωντανό ρομπότ. Εσείς θα αποφασίσετε, αλλά εγώ δεν το θέλω και νομίζω ότι και κανείς δεν το θέλει. Κωνσταντίνος Βαθιώτης, αναπληρωτής καθηγητής ποινικού δικαίου στη νομική σχολή του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, και λέει, έχει ένα σύντομο κειμενάκι έτσι τσεκουράτο, ο κορονοϊός και οι προφητικές, εντός εισαγωγικών προφητικές, ικανότητες της νομοθετικής εξουσίας. Από την ιστοσελίδα της Ενωμένης Ρωμιοσύνης το βρήκα. Και λέει, στη Wikipedia διαβάζουμε, η πανδημία του κορονοϊού στην Ελλάδα εξαπλώθηκε από τις 26 Φεβρουαρίου του 2020 και μετά. Η πλειονότητα των κρουσμάτων και λοιπά σημειώθηκαν τις πρώτες ημέρες από ανθρώπους που ήρθαν από την Ιταλία, είχαν ταξιδέψει στο Ισραήλ και στην Αίγυπτο. Στο νομοθέτημα της 25ης Φεβρουαρίου, που κυρώθηκε μετά με το νόμο 4682 του 2020, θεσπίστηκε το υποχρεωτικό πλαίσιο του εμβολιασμού για τον κορονοϊό. Άρα, στις 26 Φεβρουαρίου ξεκινάει η λεγόμενη πανδημία, στις 26, ενώ μία μέρα νωρίτερα θεσπίστηκε, ψηφίστηκε νόμος για υποχρεωτικό εμβολιασμό. Να ξαναπώ. 26 Φεβρουαρίου ξεκινάει, υποτίθεται, ότι η πανδημία, τώρα τι πανδημία, διότι δημοσιεύματα τότε στις 26 Φεβρουαρίου του 20 λέγανε για 4 κρούσματα στην Ελλάδα. 4 κρούσματα στην Ελλάδα δεν είναι πανδημία, μην τρελαθούμε, έτσι. Αλλά μία μέρα νωρίτερα η κυβέρνηση είχε ψηφίσει νόμο για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό και ρωτάει ο καθηγητής, απορώ και εξίσταμε, διαθέτει η κυβέρνηση προφήτες? Πρώτο. Δεύτερο, παίζουμε με σημαδεμένη τράπουλα?
μάλλον αυτό. Τρίτο, είναι οι Έλληνες τυφλοί, τα τότα των τενούν, τα όματα, αυτό είναι από τα αρχαίο κείμενο, έτσι. Δηλαδή λέει, εσείς συμπατριώτες μου είστε τελείως, τελείως, δεν καταλαβαίνετε να πάρει ευχή να πάρει, τελείως. Για πόσο ακόμη θα ανέχεστε να μας κοροϊδεύουν και να μας έχουν φυλακισμένους, δίνοντάς μας την μεγαλόψυχη άδεια να δραπετεύουμε από τα κλουβιά μας μέχρι τις 9 το βράδυ, μετά τις 9, εφόσον πάρουμε μαζί το κατοικίδιο ζώο μας. Μέχρι τις 9 μόνοι μας, μετά τις 9 πρέπει να έχουμε το κατοικίδιο για να βγούμε. Για πόσο ακόμη θα δέχεστε να ζείτε στην οργουελική φάρμα των ζώων, απολαμβάνοντας το τζάκι σας, στο οποίο αντί για καυσόξυλα χρησιμοποιείτε το χαρτί που έχει γραμμένα τα άρθρα του συντάγματος. Τσεκουρωτικός ο Βαθιώτης, ας είναι καλά. Γι' αυτό λέω ότι κάτι αλλάζει. Παράλληλα προς την μεγάλη ζημιά που κάνει ο κορονοϊός, μεταλλαγμένο σημεί ή και τι άλλο κάνουν δεν ξέρω, βλέπω ότι ξυπνούν συνειδήσεις. Στην Ελλάδα, επαναλαμβάνω, είμαστε πολύ πολύ πίσω ακόμη, αλλά υπάρχουν ελπιδοφόρες φωνές, και θα έρθω και στον ελπιδοφόρο του Σωτηριάδη, σαν αυτές που σας είπα. Τίμοι άνθρωποι, λοιπόν, το πιο ευχάριστο πραγματικά, ο Λεβέντης, ο πολύ πολύ Λεβέντης, πανιερότατος Μητροπολίτης Μόρφου, κύριος Νεόφυτος, να τον έχει ο Θεός καλά, σε μία εγκύκλειό του με ημερομηνία 9 Δεκεμβρίου, επαναλαμβάνω ότι την εκπομπή τη γράφουμε 10 Δεκεμβρίου για να προβληθεί στις 13, στις 9 λοιπόν Δεκεμβρίου, ημέρα Τετάρτη, γράφει αυτή την εγκύκλειο, η οποία είναι νομίζω μνημείο θάρρους, έτσι όπως έχουμε γίνει. Λοιπόν, και σας τη διαβάζω. Εγκύκλειος Μητροπολίτου Μόρφου προς το πίμνιο του για ακολουθίες και μυστήρια κατόπιν κυβερνητικών μέτρων 9-12. Τέκνα εν Χριστώ αγαπητά, χαίρετε πάντοτε εν Κύριο. Θέμα, τέλεση των ιερών ακολουθιών και μυστηρίων στους ναούς μας κατόπιν των νέων μέτρων που εξήγηλε η Κυπριακή Κυβέρνηση για αντιμετώπιση του κορονοϊού. Με αφορμή τα νέα περιοριστικά μέτρα, τα οποία μας εξήγηλε σήμερα 9 Δεκεμβρίου του 20, και την ίδια μέρα γράφει και την εγκύκλιο, η κυβέρνησή μας ένεκα της επισήμασης αυξημένων κρουσμάτων της μεταδοτικής ασθένειας του κορονοϊού και στην Κύπρο, και τα οποία ομολογουμένως ήταν αναμενόμενα, αναμενόμενα με ποια έννοια, ότι προφανώς και στην Κύπρο όπως και εδώ προετοιμάζουν, βγαίνει ο ένας, λέει αυτό, μάλλον θα γίνει αυτό, ναι. Λοιπόν, προετοιμάζουν το έδαφος και μετά έρχονται τα μέτρα. Θα επιθυμούσαμε να σας γνωστοποιήσουμε τα εξής αναφορικά προς το ανωτέρω θέμα. Όπως γράφει και στη χθεσινή με ημερομηνία 8 Δεκεμβρίου 2020 ανοιχτή επιστολή του προς τον Πρόεδρο και τα μέλη της Κυπριακής Κυβερνήσεως, ο αναπληρωτής καθηγητής Επιδημιολογίας και Δημόσιας Υγείας στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Δόκτωρ Ελπιδοφόρος Σωτηριάδης, άλλος ένας ειδικός ο οποίος μιλάει, έτσι, είπαμε για τον Γάλλο Κριστιαν Περόν, είπαμε για τον Γίντον και τον Βόντερ και είπαμε για τη Γαλλίδα γενετίστρια, έχουμε τον διδάκτορα καθηγητή Ελπιδοφόρο Σωτηριάδη, έχουμε τον Ιωαννίδη, έχουμε, αλλά δεν τους βλέπετε όλους αυτούς να βγαίνουν και να τους προβάλλουν τα ΜΜΕ. Τι λέει λοιπόν και παραθέτει ένα τμήμα της επιστολής της ανοιχτής του γιατρού, του καθηγητού, του ελπιδοφόρου Σωτηριάδη. Ανοίγουν εισαγωγικά. Μετά από 8 μήνες εμπειρίας από την διασπορά του κορονοϊού στον πληθυσμό της Κύπρου και μετά από τη λήψη δεκάδων διαφορετικών μέτρων ελέγχου, βρισκόμαστε περίπου στον ίδιο σταθερό παρονομαστή. Δηλαδή δεν άλλαξε σχεδόν τίποτε. Δεν κατάφεραν δηλαδή να ελέγξουν. Βλέπουμε δηλαδή να συνεχίζεται η εξάπλωση του κορονοϊού στον πληθυσμό, όπως άλλωστε συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Το φαινόμενο δεν είναι παράξενο, διότι ουσιαστικά όποια μέτρα και να λάβουμε, ο κορονοϊός θα συνεχίσει να διασπείρεται στον πληθυσμό, ιδιαίτερα τώρα τον χειμώνα, που οι καιρικές και άλλες συνθήκες ευνοούν τη μετάδοσή του.
Κλείνουν τα εισαγωγικά. Αυτά λέει λοιπόν ένα μικρό τμήμα της επιστολής του καθηγητού, του Τεολυπιδοφόρου Σωτηριάδη. Δεν θα έχουμε μάλλον τον χρόνο να τη διαβάσουμε, γιατί είναι πολύ αξιόλογη ολόκληρη επιστολή. Συνεχίζουμε όμως την εγκύκλιο του Μητροπολίτου του Λεβέντη, του Μητροπολίτου Μόρφου. Και αυτά που σημειώνει ο ειδικός επιδημιολόγος της Κύπρου επικυρώνουν και άλλοι διεθνούς κύρους ειδικοί επιστήμονες, όπως ο εξελάδος επιδημιολόγος της Αμερικής, Δόκτωρ Ιωάννης Ιωαννίδης, καθηγητής του Πανεπιστημίου Στάνφορντ, το οποίο θεωρείται από τα κορυφαία, όπως είναι και το Χάρβαρντ και λοιπά, έτσι είναι και το Στάνφορντ. Εμείς, συνεχίζει ο Μητροπολίτης, σε ομιλίες και κηρύγματα που κάναμε κατά το διάστημα του διαρρεύσαντος εντός εγωγικών φοβερού έτους 2020, είχαμε επανειλημμένα αναφέρει πως τα ανωτέρω περιοριστικά μέτρα είναι μέτρα προορισμένα για να αποτύχουν, ώστε ο λαός να φτάσει σταδιακά σε απόγνωση, η κοινωνία σε χάος και ο συστηματικά καλλιεργούμενος εκφοβισμός να φυγαδεύσει την πίστη. Και όλα αυτά για να οδηγήσουν τον κόσμο οι άνθρωποι της νέας τάξης πραγμάτων στην κατάσταση να εκλιπαρεί για το εντός εισαγωγικών θαυματουργικό εμβόλιο που ετοίμασαν οι ίδιοι που δημιούργησαν και την όλη αυτή κατάσταση. Είναι ένα εποχήτικη γνωστή συνταγή αυτή. Δημιουργείς εσύ ένα πρόβλημα και μετά λες να και λύσεις το πρόβλημα. Και α, μπράβο, μας σώσατε, μα αυτοί το δημιούργησαν. Τα εμβόλια όμως αυτά με το εμπεριεχόμενο τεχνητό γενετικό υλικό, πολλοί επιστήμονες της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας μας παροτρύνουν να μην τα λάβουμε, γιατί οι παρενέργειές τους αργά ή γρήγορα θα αποδειχθούν τραγικές, καθώς δεν έχουν δοκιμαστεί όπως τα λοιπά εμβόλια των ποικίλων μολυσματικών λοιμωδών ασθενειών, αλλά και γιατί θα αποτελέσουν μία ψηφιοποιημένη ταυτότητα κατά την έκφραση των ιδίων των εποχητών εφευρετών τους, που θα λειτουργούν ως μέσα πλήρους ελέγχου της όλης ζωής των εμβολιασθέντων. Έτσι ο σύγχρονος άνθρωπος καθίσταται πειραματόζω της νέας τάξης πραγμάτων που μεταξύ άλλων στοχεύει στην κατακόρυφη μείωση του πληθυσμού της γης. Αυτό δεν είναι συνωμοσιολογία, όπως λένε οι έξυπνοι αυτοί, από την άλλη πλευρά. Ναι, γιατί άμα πεις αλήθεια, λέει είσαι συνωμοσιολόγος. Γιατί είμαι συνωμοσιολόγος, μα εσείς τα λέτε αυτά, ότι έχετε στόχο να μειώσετε τον παγκόσμιο πληθυσμό. Δεν έχουμε χρόνο τώρα να δούμε ένα άλλο που εκεί πλέον τα σχέδια, ένα μέρος των σχεδίων βγήκανε και τα είπανε στη Φόρα σε εκπομπή στην κρατική τηλεόραση, μάλιστα μια εκπομπή της Βίκης Φλέσα με έναν φιλόσοφο Τάση και τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής τον Πιερακάκη, και τα είπανε χήμα ότι ο στόχος είναι να μετασχηματίσουμε τον άνθρωπο. Και σε αυτό θα βοηθήσουν τα εμφυτεύσιμα βιοτσιπάκια και λοιπά, αλλά ποιος είναι συνωμοσιολόγος, αφού μόνοι σας τα λέτε. Λοιπόν, επανερχόμεθα. Έτσι ο σύγχρονος άνθρωπος καθίσταται πειραματόζω της νέας τάξης πραγμάτων που μεταξύ άλλων στοχεύει στην κατακόρυφη μείωση του πληθυσμού της γης. Και για να το αντιληφθούμε αυτό αμεσότερα, οι πολυμήχανοι Άγγλοι αποτρέπουν τις έγκυες γυναίκες, καθώς και όσους επιθυμούν να τεκνοποιήσουν στο μέλλον, να εμβολιαστούν με αυτά. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο χρησιμοποιούν και εκεί στην αίτηση που κάνανε ο Γίντον με τον Βόντερκ, και λένε ότι αφού η ίδια η εταιρεία λέει για πιθανή στήρωση, δεν θα πρέπει να ερευνηθεί αυτό. Αλλά για να ερευνηθεί δεν μπορεί να ερευνηθεί σε ένα μήνα, σε δύο, πρέπει να περάσει καιρός. Άρα λοιπόν stop στο εμβόλιο. Μα οι ίδιοι μόνοι τους αναγκάζονται να πούν μερικά πράγματα. Και γιατί, για να έχουν και την πισινή, να το πω έτσι απλά,
Ναι, γιατί μετά σου πει, α, εγώ σας είπα. Εγώ σας είπα. Εσείς αναλαμβάνετε την ευθύνη. Και γιατί, αφού εσείς οι κυβερνήσεις μας πιέσατε να κάνουμε το εμβόλιο, να βρούμε το εμβόλιο, μάλιστα το βρήκαμε, αλλά σας λέμε ότι είναι μειωμένης, πώς το πω, αποτελεσματικότητας και έχει και κάποιες παρενέργειες για τις οποίες εμείς δεν είμαστε υπεύθυνοι. Γι' αυτό και κάνανε και το πετύχανε στις Ηνωμένες Πολιτείες, το έχουν ανέκαθεν αυτό το προνόμιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, για παρενέργειες σοβαρές κλπ. Δεν αποζημιώνουν οι εταιρείες. Αποζημιώνει μια άλλη υπηρεσία, δηλαδή το Αμερικανικό κράτος, ο ΛΟΣ. Έτσι. Κάνουν τη ζημιά οι εταιρείες και μετά αποζημιώνει το κράτος, ο ΛΟΣ. Αλλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό δεν υπήρχε, δηλαδή είχαν ποινική ευθύνη οι εταιρείες και αστική. Τώρα πιέζανε να απαλλαγούν από την ευθύνη και νομίζω ότι στις διαπραγματεύσεις εκεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πετύχανε, νομίζω. Και δεν ξέρω αν απαιτείται αυτά μετά και σε επίπεδο κάθε χώρας, αλλά είπαμε τώρα είναι ένας αόρατος μαριονετίστας και λέει εσύ θα κάνεις αυτό, εσύ το άλλο. Ναι, το πετύχανε και στην Ευρώπη νομίζω αυτό. Να μην έχουν ευθύνη ποινική ή αστική οι εταιρείες για τυχόν παρενέργειες. Αλλά είπαμε, το λένε και μόνοι τους, κοιτάξτε, λέει μπορεί, να μην μπορείτε να τεκνοποιήσετε. Άρα στηρότητα. Να, και ένας έμεσος τρόπος για να μειώσουμε τον πληθυσμό. Δεν μπορεί ο άλλος να κάνει παιδιά. Ο δε πρόεδρος της Κίνας, προχωρημένος νεοταξίτης, επανερχόμεθα στην εγκύκλιο του Αγίου Μόρφου, προχωρημένος νεοταξίτης, εισηγήθηκε πρόσφατα στη σύνοδο των G20, των 20 έτσι, πιο αναπτυγμένων οικονομιών κλπ. Το χάραγμα των πολυπληθών πολιτών του, 1,2 δις είναι οι Κινέζοι, πόσο είναι, 1,5 δις, πόσο φτάσανε. Με τον κώδικα QR για διευκόλυνση στον άμεσο γενικό έλεγχό τους. Η Κίνα είναι το κατεξοχήν κράτος. Ελέγχου, δεν υπάρχει ελευθερία, είναι δικτατορία, στιγμή δικτατορία και είναι το μοντέλο της νέας τάξης πραγματών. Έτσι θέλουν να κάνουν όλο τον κόσμο, όπως είναι η Κίνα. Δουλεύουν οι Κινέζοι για ένα δολάριο τη μέρα, ξέρω εγώ, κάτω από άθλιες συνθήκες, παρακολουθούνται τα πάντα. Λοιπόν, και αυτό βέβαια αρέσει αυτό το μοντέλο, όχι απλώς αρέσει, τους ξετρελαίνει, τους αποχαρά τη νέα τάξη πράγματι, τέτοιο θέλουμε. Οπότε να το φέρουμε και στην Ευρώπη, το πάμε και στην Αμερική, ναι, αλλά υπάρχουν αντιδράσεις και ελπίζω, εύχομαι, τελικά ο καλός Θεός να τους χαλάσει τα σχέδια. Και τα έχουν πει οι Άγιοι βέβαια ότι θα φάνε ένα δυνατό χαστούκι το οποίο θα ακουστεί χιλιόμετρα. Τα έχει πει ο Άγιος Παΐσιος κατ' εξοχήν και άλλοι Άγιοι, και ο Άγιος Πορφύριος τα έχει πει και... Λοιπόν, θα σπάσουν τα μούτρα τους. Μετά την πόρα τη δαιμονική θα έρθει η λιακάδα η θεϊκή. Αλλά τώρα είμαστε ακόμη στην πόρα, είμαστε στο τούνελ. Αλλά το φως αρχίζει και φαίνεται και εμείς είμαστε, όπως λέω και έτσι το πιστεύω, αισιόδοξοι, αφού είναι και το Χριστό. Αυτή είναι, πώς το είπε και ο Γάλλος ο καθηγητής, είδατε θάρρος και αυτός είναι, λέει, μαθητευόμενοι μάγοι αυτοί που κάνουν αυτά τα δίθεν εμβόλια και θέλουν να χρησιμοποιήσουν, λέει, τον κόσμο για πειραματόζωα. Επειδή, συνεχίζει ο Μητροπολίτης Μόρφου, επειδή αποτολμούμε και τα αναφέρουμε αυτά, μερικοί μας αποκαλούν συνωμοσιολόγους. Εάν εμείς είμαστε συνωμοσιολόγοι εντός εισαγωγικών, τότε ποιοι είναι οι συνωμότες εις βάρος της ελευθερίας που ο Θεός δόρισε στην εικόνα του τον άνθρωπο? Ποιοι είναι οι συνωμότες? Μας εμπεί ιδιαίτερη εντύπωση που η κυβέρνηση στα ανωτέρω μέτρα, κάθετος διατάγματά της, μέτρα διατάγματα, εξισώντας τους χώρους της Ορθοδόξου Λατρείας με τα τεμένη, τα μπάρ, τις ταβέρνες, τα εστιατόρια και λοιπούς χώρους εστίασης, επιβάλλει εξίσου τον αποκλεισμό προσέλευση των πολιτών. Δηλαδή οι ναοί Ορθόδοξοι, κύριε Αναστασιάδη, πώς τον λένε τον πρόεδρο της Κύπρου, ναι, είναι όπως λέει τα μπάρ, οι ταβέρνες, τα εστιατόρια, μάλιστα. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Αυτά βεβαίως τα μέτρα θεωρούμε πως θα επιταχύνουν την αύξηση της ανεργίας και πτώχευσης της ήδη βεβαρημένης ψυχοπαθολογίας των πολιτών και αρχίζει να διαφαίνεται η προφητευθήσα έλλειψη τροφίμων, ειδών βασικής ανάγκης και καυσίμων.
Οι εναγώνιες εισηγήσεις κλήρου και πιστού λαού δεν εισακούστηκαν. Και δυστυχώς, σε άκρα αντίθεση αυτού που σημαίνει ενιολογικά, θεολογικά και εκκλησιολογικά ο εκκλησιασμός, δηλαδή η συνάθρηση επί του αυτού κλήρου και λαού προς δοξολογία Θεού, τώρα επιβάλλεται να τελείται χωρίς την παρουσία πιστών. Είπαμε, τα μέτρα είναι με το καρμπόν παντού, ό,τι γίνεται στην Ελλάδα γίνεται και στην Κύπρο γίνεται. Ναι. Όμως εμείς εδώ είμαστε σε χειρότερη κατάσταση στην Ελλάδα και στην Κύπρο, γιατί ήδη στη Γερμανία και στη Γαλλία και σε άλλες χώρες αυτά τα έχουν χαλαρώσει, αλλά εμείς εδώ είμαστε στο κέντρο, στο στόχαστρο, στο... Ναι, είμαστε χώρα πειραματόζω και είμαστε χώρα και λαός και όλα αυτά, όπου θα πρέπει ό,τι έχει μείνει να γκρεμιστεί. Να το έχουμε υπόψη αυτό. Και αυτά σε μία περίοδο νηστείας, κατά την οποία ο πιστός λαός αγωνίζεται ιδιαίτερα πνευματικά και επιθυμεί να εκκλησιάζεται και να κοινωνεί των αχράντων μυστήριων πιο τακτικά. Και αφήνουμε έτσι τις ψυχές ατροφικές για την αμφιλεγόμενη προστασία της σωματικής υγείας, που δεν εξασφάλισαν τα μέτρα των κρατούντων και των συμβούλων τους επιδημιολόγων. Δεν την εξασφάλισαν. Θα δώσουμε όμως λόγο στο Θεό για τη συμπεριφορά μας αυτή. Επιλέξαμε την υγειονομική λογική, εντός εισαγωγικών υγειονομική λογική του κόσμου τούτου, και αφήσαμε τα έργα της πίστεως, τα μυστήρια της Εκκλησίας, να γελιοποιούνται από επιστήμονες και δημοσιογράφους. Τώρα τι επιστήμονες, δεν είναι σοβαρός επιστήμον να υβρίζει την πίστη, γιατί ξεφεύγει από τα όρια της επιστήμης, πολύ απλά. Να υπογραμμίσουμε ακόμη πως οι σκοτεινές και οσφορικές δυνάμεις, επειδή δεν θέλουν τον κόσμο να είναι πνευματικά και σωματικά δυνατός, έχουν βάλει ως στόχο μεταξύ άλλων και το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και δεν θέλουν να μεταλαμβάνουν οι πιστοί, γιατί γνωρίζουν ότι η κατεξοχήν πνευματική δύναμη του πιστού είναι η κοινωνία του ζωπιού σώματος και αίματος του Χριστού. Αυτό. Έχουν αφενιάσει. Και παρένθεση εδώ, έλεγε ο πατήρ Ανανίας Κουστένης, αν τον έχει Θεός καλά και αυτόν, ότι εμφανίστηκε, λέει, ο Άγιος Νικηφόρος ο λεπρός και είπε ότι ο Θεός μου έχει δώσει ειδικό χάρισμα τώρα να βοηθώ τους ανθρώπους σε αυτόν τον πειρασμό του κορονοϊού, και να ξέρετε, λέει, να με επικαλείστε τον Άγιο Νικηφόρο τον λεπρό, και να ξέρετε ότι το φάρμα του κορονοϊού είναι ποιο? Η Θεία Κοινωνία. Η Θεία Κοινωνία. Γι' αυτό λοιπόν να μην κοινωνούμε όλα τα μέτρα εκεί, να μην εκκλησιάζει τον κόσμο, να μην κοινωνεί, γιατί το φάρμακο είναι η Θεία Κοινωνία. Εφόσον φυσικά είμαστε πιστοί και προετοιμασμένοι και ούτω καθεξής, και προσερχόμεθα με τα φόβου θεοπίστεως και αγάπης, προσερχόμεθα στα Θεία Μυστήρια. Είπε λοιπόν ο Άγιος Νικηφόρος ο λεπρός αυτά και συμπλήρωσε ότι να πίνετε και θυμάρι. Και μου λέει ένας φίλος γιατρός, μα φυσικό, λέει, γιατί το θυμάρι έχει ψευδάργυρο. Και ο ψευδάργυρος είναι βασικό στοιχείο της υδροξυχλωροκίνης, η οποία έχει καλά αποτελέσματα για την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Γι' αυτό και της κάνανε έναν πόλεμο από την αρχή, την υδροξυχλωροκίνη. Έχει λοιπόν ψευδάργυρο, έτσι έχει και το θυμάρι ψευδάργυρο. Άρα λοιπόν, λέει, Θεία Κοινωνία και να πίνετε και ψευδάργυρο. Και πώς το λένε, θυμάρι. Δεν είναι στο ίδιο επίπεδο, έτσι, προς Θεού. Αλλά λέμε τώρα, αντί να πιείς, ξέρω εγώ, ένα χαμομήλι τσάι, ξέρω εγώ τι, κάνε αφέψιμα θυμάρι. Θυμάρι. Βιταμίνη C επίσης, πολύ. Βιταμίνη D3 επίσης. Δεν τα είπε ο Άγιος Νικηφόρος αυτά. Διαβάζω και μαθαίνω και σας ενημερώνω. Τα ξέρετε κι εσείς. Λοιπόν, η πρόπολη βοηθάνε όλα αυτά. Λοιπόν, για να, σε τι βοηθάνε? Στο να ενισχυθεί το νοσοποιητικό μας σύστημα. Και βέβαια η Θεία Κοινωνία, το συζητάμε, σώμα και άμα Χριστού, ισίαση ψυχής και σώματος. Ψυχής και σώματος. Λοιπόν, η Θεία Λατρεία, η Θεία Λειτουργία, δηλαδή το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, αλλά και οποιοδήποτε μυστήριο της Ορθοδόξης Εκκλησίας που τελείται με τη συνάθρηση των πιστών επί το αυτό, μέσα στο πλαίσιο της λατρείας του μόνο αληθινού Τριαδικού Θεού, ακολουθώντας την θεοπαράδοτη εντολή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού που είπε, τούτο, δηλαδή το μυστήριο,
της Θείας Ευχαριστίας, ποιείται εις την αμήν ανάμνηση, καθώς και την ανέκαθεν λειτουργική πράξη της Εκκλησίας. Δεν μπορούν να υποβιβαστούν και να θεωρηθούν ως απλές συναθροίς ανθρώπων. Και η Θεία Κοινωνία, αυτό δηλαδή το σώμα και το αίμα του Χριστού μας που μυστικά αλλά πραγματικά θυσιάζεται χάριν των μυστών σε κάθε Θεία Λειτουργία, όχι μόνο είναι αδύνατον να είναι μεταδοτικό οποιασδήποτε μολυσματικής παύλα λοιμικής ασθένειας, αλλά σε όσους προσέρχονται σε αυτό με πίστη και την κατάλληλη προετοιμασία χορηγεί υγεία ψυχής και σώματος και γίνεται η σάφεση αμαρτιών και ζωή την αιώνιον. Επίσης, επισημαίνουμε τον πατρικό λόγο του Κυρίου μας σε ασθενείς και υγιείς, αμαρτωλούς και δικαίους. Τον ερχόμενο πρόσμε ουμή εκβάλλω έξω. Έρχεστε λοιπόν εσείς Κύριοι και κλείνετε τους ναούς. Ο Κύριος μας λέει ότι αυτόν που θα έρθει σε μένα εγώ δεν θα τον διώξω. Άρα λοιπόν εγώ, πως έλεγε σωστά και ο Άγιος Κιθήρων, νομίζω ή κάποιος άλλος παραδοσιακός σωστός αρχιερεύς, μας κάνουν και αυτοί εξίσου υπερήφανους εν Κυρίω όπως και ο Άγιος Μόρφου. Λοιπόν λέει, εδώ με φαίνεται εμένα μπροστά σε σύγκρουση καθηκόντων. Από τη μια μεριά έχω τον νόμο του Θεού, από την άλλη μεριά μου λες εσύ πολιτεία να κάνω αυτό. Αλλά το τι θα κάνουμε είναι γνωστό. Πειθαρχήν δι Θεό μάλλον οι ανθρώποι όταν υπάρχει σύγκρουση. Λοιπόν, συνεχίζω. Ως εκ των Οσάνω, στα όρια της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Μόρφου, πληροφορώ ως ο κατατόπων αρμόδιος Μητροπολίτης ότι οι ιεροί ναοί μας θα συνεχίσουν απρόσκοπτα τη λειτουργία τους και δεν θα κλείσουν καθιονδήποτε τρόπο. Πες τα Χρυσόστομε, μακάρι να τα πούν και άλλοι, να τα πούν και δικοί μας. Οι ιεροί ναοί μας θα συνεχίσουν απρόσκοπτα τη λειτουργία τους και δεν θα κλείσουν καθιονδήποτε τρόπο. Δηλαδή, τόσο ιερές ακολουθίες και θείες λειτουργίες, όσο και τα ιερά μυστήρια θα τελούνται κανονικά. Ούτε κορδέλες θα τοποθετηθούν στα καθίσματα, ούτε ο οσδήποτε ιερέας ή επίτροπος θα έχει το δικαίωμα να καθορίζει τον αριθμό των εισερχομένων στο ναό πιστών, ούτε και να τους απαγορεύει την είσοδο εν ώρα ακολουθίας. Εάν η κυβέρνηση θεσπίζει νόμους για την περιφρούρηση, όπως θεωρεί, τη σωματική υγεία των πολιτών, η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει τη δική της ιερά παράδοση και τους δικούς της νόμους και ιερούς κανόνες εδώ και 2.000 χρόνια για να διασφαλίζει και διατηρεί την ψυχοσωματική υγεία των πιστών. Και τονίζουμε εμπροκειμένου το αρχαίο νομικό έθος της ασυλίας των ιερών ναών. Της ασυλίας των ιερών ναών, των χώρων της λατρείας του Θεού, που δεν μπορούν να καταστούν χώροι αστυνόμευσης των πιστών. Τη στιγμή μάλιστα που αυτή την ιερότητα και ασυλία σεβάστηκαν ανά τους αιώνες και ετερόδοξοι και αλόθρησκοι και κατακτητές. Και έρχονται σήμερα αυτοί και σου λέει, σε πανηγυρίζουν τους ζώντες ναούς, τον Άγιο Ανδρέα στην Πάτρα, για Βαρβάρα, Άγιο Νικόλο, γεμάτο από μνήμες Μεγάλων Αγίων ο Δεκέμβριος. Λοιπόν, περιπολικά απ' έξω αστυνομία για να πιάσουν το μεγάλο έγκλημα. Ποιο, αντί μέσα στην εκκλησία να είναι 4 άτομα, μήπως είναι 5, μήπως είναι 6. Καλά, δεν ντρέπεστε. Δεν ντρέπεστε λίγο. Λοιπόν, και έλεγα και άλλη φορά, δεν έχει κανένα δικαίωμα να έρθει η αστυνομία και να κάνει έλεγχο εν ώρα ακολουθίας μέσα στο ναό. Αυτά δεν τα λέω εγώ, τα λένε ειδικοί στο εκκλησιαστικό δίκαιο. Θα τους πείτε, κύριοι, δεν γνωρίζετε, εδώ τώρα εσείς, εάν δεν απομακρυνθείτε, θα υποπέστε στο αδίκημα της παρακολύσεως θείας λατρείας. Σας παρακαλούμε να απομακρυνθείτε. Οποιαδήποτε ακολουθία και αν κάνεις, όχι μόνο θεία λειτουργία και ασπερινό και απόδειπνο και οτιδήποτε, παράκτηση της πανηγύρια, δεν έχει δικαίωμα. Δεν είναι το ίδιο όπως το σούπερ μάρκετ που πάει να κάνει έλεγχο. Χρειάζεται ή ένταλμα του εισαγγελέως, αν υπάρχει και τελείται κάποιο κακούργημα και πάρουν ένταλμα από τον εισαγγελέα, που δεν είναι η περίπτωση αυτή, ή χρειάζεται ο ίδιος ο ναός να έχει καλέσει την αστυνομία να έρθει. Έτσι. Δεν μπορεί η αστυνομία μόνη της να έρθει εν ώρα ακολουθίας και να πει stop. Έλεγχος για μάσκες, γιατί δεν φοράτε, δεν κάνετε αποστάσεις, μάσκες, όχι, κύριε, περάστε έξω. Αν δεν περνούν, δώστε τα στοιχεία σας, κάνουμε μήνυση. Να ξέρουμε τα δικαιώματά μας, αγαπητοί φίλοι. Των χώρων λατρείας λοιπόν που δεν μπορούν να καταστούν χώροι αστυνόμευσης των πιστών, τη στιγμή μάλιστα που αυτή την ιερότητα και ασυλία τη σεβάστηκαν ετερόδοξοι, αλόθρησκοι και κατατακτητές ανά τους αιώνες. Και να υπενθυμίσουμε ακόμη ότι αυτή η ασυλία την χάνει σεβαστή στους χώρους λατρείας όλων των θρησκειών. Πολύ γεδί, πολύ περισσότερο δηλαδή,
πρέπει να την χάνει στους Ορθοδόξους ναούς ενός Ορθοδόξου από δυσχιλιατίας χριστιανικού κράτους. Εάν τα νοτέρω, δηλαδή, και εδώ είναι τώρα η λεβεντιά του Μητροπολίτου Μόρφου, εάν τα νοτέρω, δηλαδή η απρόσκοπτη λειτουργία των νοών μας, θεωρηθεί ότι αντίκειται στα σχετικά κυβερνητικά διατάγματα, την ευθύνη δεν θα έχουν ούτε οι ιερείς, ούτε οι διάκονοι, ούτε οι εκκλησιαστικοί επίτροποι, αλλά την αναλαμβάνω εξ ολοκλήρου ενώπιον του Θεού και ενώπιον του νόμου εγώ προσωπικά, ο Μητροπολίτης σας. Την ευθύνη την αναλαμβάνω εγώ προσωπικά. Και είμαι έτοιμος χάριν της απρόσκοπτης λειτουργίας των ιερών μας ναών και της τέλεσης των ακολουθιών και μυστηρίων μας να παρασταθώ στα δικαστήρια του κόσμου τούτου. Με τα πατρικές εν Χριστώ αγάπης και χριστουγεννιάτικες ευχές, ο Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος, Επισκοπείων Ευρύχου, 9 Δεκεμβρίου 2020. Κοινοποίηση στον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, στα μέλη της Ιεράς Συνόδου. Και ρωτώ εγώ τώρα, αγαπητοί φίλοι, ρωτώ, εάν αυτή τη γλώσσα τη μιλούσανε όχι ένας, αλλά 2, 3, 5, 10, 20, όλοι οι Μητροπολίτες, η πλειοψηφία των Μητροπολιτών, δεν θα ήταν η κατάσταση τελείως διαφορετική? Εδώ έχουμε πάθει σίγαση, έχουμε αυτό, τίποτα. Ή αν θα πούμε κάτι, σας παρακαλούμε μήπως και λοιπά, μα τι κάνανε στις 17 Νοεμβρίου ή Νοέμβρη το ΚΚΕ, έγραψε στα παλιά του τα παπούτσια την απαγόρευση της κυβέρνησης και έκανε διαδήλωση και η αστυνομία τους κοιτούσε. Εμείς δεν διεκδικούμε, όχι να γράψουμε στα παλιά μας τα παπούτσια τους νόμους, δεν διεκδικούμε αυτά τα οποία η πολιτεία δίνει σε άλλους. Γιατί, Κύριε, εγώ ως εκκλησία να μην μπορώ να βάλω όπως το σούπερ μάρκετ ένα άτομο ανά 10 τετραγωνικά? Γιατί να μην μπορώ? Δεν είναι διάκριση δυσμενής μεταχείριση δική μου αυτό? Άρα λοιπόν δεν είστε εσείς, να πω την βαριά κουβέντα, εκκλησιομάχοι? Δεν είστε εκκλησιομάχοι με αυτό που κάνετε? Τι είστε? Λοιπόν, μπράβο στον Μητροπολίτη Μόρφου. Μακάρι έτσι να διεκδικήσουν τα δίκαια της Εκκλησίας και άλλοι επίσκοποι και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Και να σταματήσω εδώ γιατί ο χρόνος συμπληρώθηκε. Θεωρώ όμως ότι αυτό το, γιατί είπα πρώτο μέρος επικαιρότητα, δεύτερο μέρος πνευματική ενδυνάμωση. Αγαπητοί φίλοι, τι καλύτερη πνευματική ενδυνάμωση τώρα από αυτήν εδώ? Να έχεις ένα Μητροπολίτη ο οποίος να μιλάει με αυτή τη γλώσσα, τη θαραλέα, την παραδοσιακή, της αγάπης για τον Χριστό, για το Ευαγγέλιο, για την Εκκλησία. Αυτό είναι λοιπόν που χρειαζόμαστε. Να ευχαριστήσω που ήσασταν και σήμερα μαζί μας και μη φοβάστε, όλα με τη χάρη του Χριστού μας θα πάνε καλά, να είστε σίγουροι. Πρώτο Θεός, θα πούμε σε μια επόμενη εκπομπή.